Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022, ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος ενημερώθηκε στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του ΓΕΘΑ για την εξέλιξη της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, η οποία λαμβάνει χώρα από τις πρώτες πρωινές ώρες 11 ναυτικά μίλια βόρεια της Κέρκυρας, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στο επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Euroferry Olympia σημαίας Ιταλίας, κατά τον πλούτο από την Ιγουμενίτσα προς τον Μπρίντιζι της Ιταλίας. Στην επιχείρηση, οι ένοπλες δυνάμεις συμμετέχουν με τη φρεγάτα Ίδρα, η οποία μετέβει άμεσα στην περιοχή και έχει αναλάβει καθήκοντα on-scene commander, καθώς και με τρία ελικόπτερα, ένα S-70, ένα Super Puma και ένα AB-205. Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για την άμεση παροχή επιπλέον συνδρομής στην επιχείρηση διάσωσης των επιβατών και του πληρώματος του Euroferry Olympia εφόσον απαιτηθεί. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemesishd.gr.